Μια εξαιρετική έκθεση των αποφύτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοξενεί η Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων. Οι απόφοιτοι εκπώνησαν τις διπλωματικές τους εργασίες στο Εργαστήριο Χαρακτικής του Ανωτέρου Τμήματος. Η παρούσα έκθεση σηκώνει την αυλαία λοιπόν της δημιουργικής τέχνης και το κοινό μπορεί να δει από κοντά τις δημιουργίες των απόφοιτων και των διδασκόντων του εργαστηρίου. Κάλεσμα να δουν την έκθεση απευθυνεί η επικούρη καθηγήτρια χαρακτικής Ράνια Σταθοπούλου. Βρισκόμαστε στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων, όπου θα έχουμε την έναρξη την Κυριακή το πρωί, Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί, μίας έκθεσης χαρακτικής των αποφύτων, κάποιων αποφύτων που κάνανε τις πτυχιακές τους εργασίες με αντικείμενο τη χαρακτική, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επισκέπτες μας λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα εδώ να δουν χαρακτική. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 26, όπως είπα πριν, μέχρι τις Νοεμβρίου, μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ ο καιρός, 11 Φεβρουαρίου 2004. Οι επισκέπτες μας λοιπόν θα έχουν την δυνατότητα να δουν έργα χαρακτικής που φιλοτεχνήθηκαν από φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών μέσα στην τελευταία δεκαετία. Ενδεικτικά, δεν είναι όλοι οι φοιτητές, αλλά είναι ένας μεγάλος αριθμός. Η χαρακτική τώρα, δύο κουβέντες, η χαρακτική είναι μία από τις καλές τέχνες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αδερφή της ζωγραφικής, στην ουσία δηλαδή και με τη χαρακτική ζωγραφίζουμε, με μία διαφορά, ότι διαμεσολαβείται από ένα υλικό, δηλαδή χαράσουμε μία μήτρα, όπως λέμε, στη χαρακτική, η οποία μετά τυπώνεται. Το έργο μας είναι η τυπωμένη επιφάνεια, το χαρτί ή το πανί σε κάποιες περιπτώσεις πιο σπάνια και όχι η χαραγμένη μήτρα. Επομένως, θα λέγαμε πολύ έτσι σύντομα ότι η χαρακτική είναι η τέχνη των εκτυπώσεων. Γι' αυτό και διεθνώς ονομάζεται print making, δηλαδή κάνω εκτυπώσεις. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, δύο κουβέντες για το εργαστήριο χαρακτικής του Πανεπιστημίου, όπως της Σχολής Καλών Τεχνών, το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών υπάρχει από το 2000, κάποτε λέγαμε ότι είναι ένα καινούριο τμήμα, τώρα έχουν περάσει σχεδόν 24 χρόνια. Ωστόσο, μέσα αυτά τα χρόνια πέρασε έτσι από διάφορες, πώς να πω, μορφές. Από το 2017 και μετά, είναι μια σχολή καλών τεχνών, ακριβώς όπως και οι άλλες σχολές που υπάρχουν στην χώρα μας, στην Ελλάδα, όπου οι φοιτητές μπαίνουν με τον ίδιο τρόπο εισαγωγής, με σχέδιο δηλαδή, και μάλιστα πέρυσι δώσαμε και τα πρώτα πτυχία. Οι φοιτητές που εκθέτουν εδώ, οι απόφοιτοί μας, οι περισσότεροι είναι με το παλιό σύστημα εισαγωγής, αλλά είναι και κάποιοι καινούργοι. Στο μέλλον θα έχουμε και άλλες πτυχιακές και τη δυνατότητα ενδεχομένως να τις εκθέσουμε εδώ στο φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης. Το εργαστήριο λοιπόν αυτό έχει μια αρκετά μεγάλη κουζίνα, όπως λέμε στη χαρακτική, δηλαδή όλα αυτά τα υλικά που πρέπει να μάθουν να χειρίζονται οι φοιτητές. Παρ' όλα αυτά, η διδασκαλία γίνεται με ένα πνεύμα διαλόγου και ελευθερίας, απόλυτα, και από την δική μου πλευρά και των συναδέλφων που πέρασαν ή που θα έρθουν, υπάρχουν ήδη, και από την πλευρά των φοιτητών υπάρχει μια ανατροφοδότηση δασκάλου και μαθητή, η οποία είναι πολύ ωφέλιμη, πιστεύω, και αυτό φαίνεται